Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας γύρω από τα μεγάλα, τα επίμαχα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο. Ο πολιτικός μαραθώνιος στο Έξτρα μεταδίδεται κάθε Σάββατο 12.30 το βράδυ για 2 ώρες και κάθε Δευτέρα πρωί 6.30 το πρωί έως 7.30 μία ώρα. Ξαναλέω, τις ώρες μετάδοσης του πολιτικού μαραθωνίου στο Έξτρα είναι Σάββατο 12.30 το βράδυ έως 2.30, 2 ώρες και Δευτέρα πρωί 6.30 έως 7.30 μία ώρα. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη στήριξη που μας παρέχει. Ξέρετε ότι κάνουμε έναν αγώνα σκληρό, πολυεπίπεδο και ανιδιοτελή για να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα και μέχρι τώρα δεν είχαμε την επιβαλλόμενη στήριξη από τον κόσμο. Ο κόσμος ζητάει μεν αλλαγή, ο ίδιος όμως είναι κολλημένος σε κόμπλεξ και σε νοσηρές καταστάσεις. Αυτά δεν συμβαδίζουν αλλαγή από τη μια και κόμπλεξ από την άλλη, δεν συμβαδίζουν και πρέπει η νεολαία να σπάσει αυτές τις αλυσίδες και να ξεκινήσει το δικό της δρόμο η νεολαία, τη δική της πορεία, γιατί τη δική της ζωή υποθηκεύουν οι κάθε λογής πολιτικάντιδες και ψεύτες και απατεώνες που κυκλοφορούν. Εγώ είμαι βέβαιος, επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, είμαι βέβαιος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή Ένωση Κεντρών, το κόμμα μας, το οποίο οι πολλοί το έχουν ξεγράψει ότι δεν έχει ελπίδες ούτε στη Βουλή να μπει, ούτε να παίξει ρόλο στα πολιτικά ζητήματα της χώρας μας. Είμαι βέβαιος ότι, και θα σας το περιγράψω σήμερα πώς το σκέπτομαι, είμαι βέβαιος ότι θα χρειαστεί Ένωση Κεντρών όσο δεν φαντάζεστε και πολλοίς κόσμος που την αγνοούσε ως χθες θα έρθει στήριγμα και αρρωγός και εμπνευστή στο αγώνα σήμερα και αύριο. Το αγώνα για κοινωνική απελευθέρωση, γιατί ακόμη είμαστε υπόδουλοι και υπόδουλος δεν είναι ένας μόνο στον Τούρκο, υπόδουλος περισσότερο είναι στα ελαττώματά του, στα κόμπλεξ του. Εγώ ποτέ δεν φοβήθηκα τη σκλαβιά στους Τούρκους ή στους Γερμανούς, όπως λένε κάποιοι. Πολύ περισσότερο φοβάμαι τα δεσμά που βάζει ο καθένας στον εαυτό του ή και ο λαός πάνω στο κεφάλι του. Ολόκληρος ο λαός, γιατί τυχαίνει πολλές φορές και ο λαός να λειτουργεί σαν μπουλούκι και να υποθηκεύει το μέλλον του. Αυτά τα δεσμά τα φοβάμαι περισσότερο. Έτσι, τα δεσμά προς Τούρκους, προς που πέρασε ο τόπος μας, είδατε, τα ξεπεράσαμε, τα δεσμά. Υπήρξε η θέληση, η έμπνευση και τα ξεπεράσαμε. Τα δεσμά όμως που συνδέονται με τα ελαττώματά μας είναι πολύ πιο δύσκολο να τα ξεπεράσουμε. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε σαν άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα που αυτά που πρεσβεύει ένας κεντρών θα τα σπαστούν όλοι οι Έλληνες. Πλην κάποιων πολύ κακομαθημένων και καθυλωμένων στο παρελθόν. Η Ελλάδα θα επιζήσει, άρα αυτοί που εκπροσωπούν τα κόμπλεξ του χθες, πολιτικά θα αποθάνουν. Έτσι είναι, δεν μπορεί. Ή θα επικρατήσουν τα κόμπλεξ και θα πεθάνει η Ελλάδα, ή η Ελλάδα θα ζήσει και αυτοί που εκφράζουν τη σαπίλα
θα αποθάνουν πολιτικά. Μεταφορικά το λέω έτσι. Δεν λέω να αποθάνουν σαν άνθρωποι, να αποθάνουν πολιτικά, γιατί αυτό που εκπροσωπούν είναι το αμαρτωλό και σάπιο χθες. Είδατε τι συνέβη στην απόφαση των Βρυξελών, του Eurogroup. Είδατε τι συνέβη. Καταρχάς, δεν λέμε όλη την αλήθεια στο λαό. Είχαμε απέτηση να πάνε οι Ευρωπαίοι και να πουν βάζουμε πλάτες. Να βάλουν όμως πλάτες σε τι. Τους γυρεύουμε 44 δις, μεγάλο ποσό, όταν η Κύπρος ζητάει ένα χρόνο τώρα 5 δις και δεν καταφέρει να καταλήξει. Ζητάμε δόση 44 δις ευρώ, ζητάμε κόστος επιμήκυνσης 33 τον βγάζουν, εγώ 50 τον βγάζω με τους δικούς μου οικονομολόγους, 50 βγάζω κόστος επιμήκυνσης και ζητάμε κούρεμα 80 δις. Λέει, θέλαμε άρον-άρον οι Ευρωπαίοι να μαζευτούν και να αποφασίσουν μέσα σε μια νύχτα, έτσι την περασμένη Τρίτη, να αποφασίσουν τι. Ότι εκτός από τα 130 δις που έχουν δώσει στην Ελλάδα από το 2009, 130 δις είναι που έχουν δώσει από όλες τις δόσεις, να δώσουν άμεσα άλλα 44, να δεσμευτούν για άλλα 33, που εγώ σας λέω τα απαριθμώ σε 50 δις, και να κάνουν κούρεμα άλλα 80. Αυτό τι σημαίνει, ότι κάθε λαός η Φιλανδία, ας πούμε, θα έπρεπε να πει βάζω, ξέρω εγώ, 8 δις. Η Γερμανία βάζω στα 200 που μένουν, η Γερμανία πρέπει να βάλει τουλάχιστον 40, 50. Το Βέλγιο άλλα 10. Αυτά είναι δις. Δις ευρώ είναι. Και οι άνθρωποι εκπροσωπούν λαούς. Πρέπει αυτά να εγκριθούν από κοινοβούλια. Πώς θα γύριζαν, ας πούμε, οι υπουργοί στις χώρες τους και θα λέγανε χαρίζουμε στην Ελλάδα 10 δις, γιατί η Ελλάδα επί 40 χρόνια είχε ακολασία, διόριζε, έκλεβε, έτρωγε και έπινε. Του μεγίστου θράσους ήταν αυτή η απέτησή μας να αποφασίσουν, να δεσμευθούν γύρω στα 200 δις ακόμη. Αυτό είναι, με συγχωρείτε πολύ. Και πέστε μου αν θα γίνει ποτέ για κανένα κράτος τέτοιο πράγμα. Το καταλάβω δηλαδή. Σαν Έλληνας και εγώ θα το ήθελα, θα το προσευχόμουν, αλλά βέβαια θα ήταν μια κατάληξη τι, ότι δηλαδή είχαμε μια αχαλινοσία και ήρθαν οι ξένοι και μας πληρώσανε για να επιβιώσουμε. Και πήρε η εγγύηση ότι εφ' εξής θα αλλάξουμε, θα σοβαρευτούμε, καμία. Δηλαδή, εδώ είναι το πρόβλημα ότι και να αποφασίσουν οι άνθρωποι να βάλουν πλάτες, ποιος εγγυάται ότι στην Ελλάδα θα σταματήσει το ρουσφέτι. Ποιος εγγυάται ότι στην Ελλάδα τα κόμματα θα σταματήσουν να τα πιάνουν. Ποιος εγγυάται ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν αργόμισθοι. Ποιος εγγυάται ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν πολυθεσίτες. Ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν διπλό και τριπλό συνταξιούχοι. Καμία εγγύηση. Τι συμπεραίνω λοιπόν. Ότι απεφασίσθη, όχι λόγω εκλογών της Γερμανίας όπως λένε. Θα δείτε ότι η Γερμανία θα κάνει εκλογές, την πολιτική της δεν θα την αλλάξει. Απεφασίσθη η Ελλάδα να στηριχθεί μεν, αλλά κάνουσα τα βήματα που επιβάλλεται να γίνουν. Δηλαδή αποδεικνύουσα ότι γίνεται χώρα ευρωπαϊκή και πάβει αυτό στο βαλκανικό της συνήθεια, η βαλκανική συνήθεια του ρουσφετιού, της πελατειακής σχέσης κλπ. Αυτή είναι η πεποίθησή μου, ότι θα αποφασίσουν
να πουν μια πολιτική δήλωση, ναι, εγγυόμαστε το μέλλον της Ελλάδος, αλλά θέλουμε να πιστοποιήσουμε ότι η Ελλάδα κάνει τα βήματα που επιβάλλονται, άρα θα ελέγχουμε κάθε δύο μήνες την Ελλάδα και τα λεφτά που θα δώσουμε αυτά τα 44 θα τα δώσουμε σε ειδικό λογαριασμό, να μην μπορούν οι Έλληνες να τα κινούν, να βλέπουμε που πηγαίνουν και έχει ο Θεός. Στο χέρι της Ελλάδας είναι να σωθεί ή να πνιγεί. Έτσι θα πούν. Διότι τόσα πολλά λεφτά να δοθούν έτσι ελεύθερα, ανοιχτή επιταγή, κάντε Έλληνες ό,τι θέλετε, δεν το βλέπω. Δεν ξέρω και αν είναι και ωφέλιμο και για την Ελλάδα σας λέγω κάτι τέτοιο. Αυτός ήταν ο λόγος της δυσκολίας. Είδατε η Αυστριακή, η Υπουργός είπε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε αλλά δεν έχουμε άλλα λεφτά να δώσουμε. Και ξέρετε στην αναλογία κάθε χώρας υπάρχει ένα ποσό. Λοιπόν, ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Πρώτα απ' όλα δεν στείλαμε στη φυλακή αυτούς που μας πτωχεύσανε. Το πρώτο έγκλημα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι ότι αυτοί που ντροπιάσανε την Ελλάδα, που τη φτώχευσαν την Ελλάδα, οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί οικονομικών των τελευταίων 30 ετών, είναι ακόμη έξω από τη φυλακή. Και αυτό είναι αδικία. Να ταλαιπωρείται μια χώρα τώρα, να έχει φτάσει η ζωή της σε ακραίο βαθμό δυσκολίες, η ζωή του ελληνικού λαού, και κανένας να μην δηλώνει υπεύθυνος, ούτε μια συγγνώμη ρε παιδί. Μπορεί τον Καραμαλή να ήθελα εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης να τον αθώσω, να του πω στη χαρίζω τη φυλακή ρε φίλε, αλλά ας δηλώσει ότι είμαι υπεύθυνος. Αυτός κρύβεται στη Ραφίνα, κρύβεται και παίρνει το μισθό του βουλευτή. Λέει δεν το δέχομαι αυτό, να παλεύουμε αυτή τη στιγμή να πείσουμε τους Ευρωπαίους να πληρώσουν και αυτούς που μας κατέστρεψαν να τους έχουμε έξω από τη φυλακή και να υπάρχουν και οι λύθοι που τους πιστεύουν. Αυτό δεν το δέχομαι. Το Σιμίτη, τον Καραμαλή, όλους αυτούς. Και τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτός έκανε ρουσφέτια. Θα μου πεις, θα βάλεις 95 χρονών άνθρωπο στη φυλακή. Μα αν δεν βάλουμε φυλακή, πώς οι επόμενοι πρωθυπουργοί θα σεβαστούν και θα πούν το έλλειμμα πρέπει να είναι 3%. Πώς θα ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ξαναπτωχεύσουμε. Πρέπει να μπουν φυλακή για να είναι σίγουρο ότι οι επόμενοι θα σεβαστούν την οικονομία της χώρας. Ποια εγγύηση υπάρχει ότι ο πρωθυπουργός αύριο ή μετάύριο δεν θα δανείζεται, δεν θα κλέβει, δεν θα τρώει. Ποια εγγύηση υπάρχει. Αν δεν βάλω φυλακή τον Καραμαλή, το Σαμαρά, όλους. Και ο Σαμαράς δεν είναι έξω από το χώρο. Ήταν υπουργός, ήταν μέσα στα πράγματα από το 77 συνέχεια βουλευτής, ίδρυσε κόμμα και πολλά συζητούνται ότι το κόμμα το ίδρυσε με λεφτά του Υπουργείου Εξωτερικών από τα μυστικά κονδύλια. Ενθυμίστε τις ιστορίες εκείνες, τη δικογραφία που τελικώς τον απαλλάξαμε, όλους τους απαλλάσσουμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχει πληρώσει ούτε ένας. Και βρίζουμε τους Γερμανούς. Και είχαμε απέτηση την περασμένη Τρίτη να έρθει η Γερμανία να βάλει πλάτες. Εν τω μεταξύ και αυτό την επιμήκυνση που ζητούμε, κοστίζει η επιμήκυνση. Μία από τις δυσκολίες να υπάρξει αντιμετώπιση του συνολικού του ελληνικού προβλήματος είναι η επιμήκυνση, γιατί είναι και αυτά άλλα 50 δις. Είναι σοβαρό ποσό. Είχαμε πει μία διετία. Άρχισε ο Βενιζέλος μετά τις εκλογές η διετία να γίνει τετραετία. Τι κερδίσαμε, βάζουμε τους Ευρωπαίους μπροστά σε ένα εμπόδιο 50 δις. 50 δις δεν είναι μικρό εμπόδιο για να πάει η Μέρκελ στη χώρα της να πει τα δίνω. Δεν είναι εύκολο. Την αλήθεια θέλουμε, την αλήθεια. Γιατί ακούω κάτι δημοσιογράφους ηλίθιους
στα κανάλια, οι οποίοι λένε δεν δείξαν οι Ευρωπαίοι αλληλεγγύη, δεν δείξαν οι Ευρωπαίοι αλληλεγγύη. Σε τι να δείξουν οι Ευρωπαίοι αλληλεγγύη? Μία χώρα να πτωχεύει και οι υπόλοιποι να πηγαίνουν να τα κουμπάνε να την σώζουν τη χώρα? Και πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα? Είναι και ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να σκέπτονται οι Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα οι Γερμανοί. Ότι το παράδειγμα της Ελλάδος, εφόσον τη σώσουν βάζοντας λεφτά, το παράδειγμα της Ελλάδος θα το ακολουθήσουν μετά και σε όποια άλλη χώρα πτωχεύσει. Και πού θα καταλήξει η ιστορία αυτή? Όταν υπάρχουν οι πρωθυπουργοί, οι λήθοι, οι απατεώνες στα κράτη που ρίχνουν τα κράτη έξω, θα καλούνται τα άλλα κράτη να πληρώνουν των ηλιθίων αυτών και απατεώνων τα σπασμένα. Υπογράψαμε στο Μάστριχ ότι το έλλειμμά μας δεν θα ανέβει πάνω από 3, γιατί δεν το τηρήσαμε. Να πάνε φυλακοί οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί οικονομικών. Πού είναι ο εισαγγελέας? Η πρώτη δουλειά να πούνε: έλα εδώ κύριε Σιμίτη, έλα εδώ κύριε. Είχατε βάλει μια υπογραφή. Δεν τη καραμαλή, δεν τη σεβαστήκατε μέσα. Έτσι θα αρχίζαμε στον τόπο αυτό να σεβόμαστε νόμους, κανόνες. Έτσι. Τώρα πέστε μου ο επόμενος αύριο, σε 10 χρόνια όταν τελειώσει η κρίση, ο Πρωθυπουργός γιατί να σεβαστεί το θέμα της οικονομίας και να μην αρχίσει και αυτός να διορίζει, να τρώει και να πίνει? Πέστε μου γιατί. Θα πει, πάλι θα βρεθούν κάποιοι Γερμανοί, κάποιοι τρελοί Βέλγοι να μας τα ακουμπήσουν. Έτσι θα πει. Φυλακή δεν πήγε κανείς, θα πει. Απόψη μου είναι αυτή. Τώρα πώς το βλέπω για τη Δευτέρα? Το βλέπω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα ληφθεί μια απόφαση σωτηρίας της Ελλάδος. Τα λεφτά θα τα δώσουν σε ειδικό λογαριασμό, να μην μπορούν οι Έλληνες να τα πειράξουμε, τα 44. Τα δε άλλα θα πούν, θα ελέγχουμε την πορεία της Ελλάδας και θα αναλόγως θα τα δίνουμε. Για δε την βιωσιμότητα του χρέους, προβλέπω ότι θα βάλει η Μέρκελ 10 δις παραπάνω για να μπορέσουμε να αγοράσουμε χρέος 40 δις, τόσο περίπου είναι στον ιδιωτικό τομέα τα ομόλογα. Με 10 δις αγοράζεις περίπου ομόλογα 40 δισεκατομμυρίων ευρώ και δι' αυτού του τρόπου το χρέος θα είναι το 2020 στο 120% του ΕΕ. Το υπολογίζω να είναι, γιατί πιστεύω ότι δεν θα είναι. Εν τω μεταξύ και αυτό που λένε το 2020 ήταν το χρέος 120%, με αυτή εδώ τη χώρα έτσι που στραγγίζει από ρευστότητα και που θα αρχίσουν να ελέγχονται όλοι οι τομείς, να πάψει η φοροδιαφυγή, να πάψει το ένα, να πάψει το άλλο, αυτή η χώρα θα μαραζώσει. Και κάνω μία πρόβλεψη, κρατήστε και τις σημειώσεις. Το 2020 το χρέος μας θα είναι πάνω από 150% του ΕΕ. Κάνω εγώ αυτή την πρόβλεψη. Εγώ σας βάζω δηλαδή στα 7 χρόνια που μένουμε να χαλάσουμε τη δουλειά 3% το χρόνο. Δηλαδή να διαψεύσουμε το σχέδιο 3% το χρόνο. Το οποίο είναι λόγω της ύφεσης. Λοιπόν, 3% το χρόνο είναι 20%. 120 θα υπολογίζουν, 141 με 150 θα είναι. Εκεί το βλέπω εγώ. Γιατί δεν είμαστε χώρα τώρα να τηρήσουμε σχέδιο. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα να τηρήσει σχέδιο, σας το λέω εγώ. Οι Ευρωπαίοι τι θα πάθουν? Και ακριβά θα πληρώσουν την Ελλάδα και η Ελλάδα θα πτωχεύσει. Θα το δείτε πώς θα είναι η εξέλιξη. Γιατί οι λύσεις πλέον είναι δύο. Ή μετά από 5-6 μήνες βλέποντας ότι δεν συμμορφωνόμαστε, να σταματήσουν να μας δίνουν και να πούνε ότι χάσαμε, χάσαμε ως εδώ, ή να μπουν σε ένα τούνελ να μας δίνουν, να μας δίνουν, να προλεγούν, να μας φέρουν νέα μέτρα κλπ. Και στο τέλος πάλι να εγκαταλείψουν, όχι σε 6 μήνες, να εγκαταλείψουν σε ένα χρόνο.
Δηλαδή καθαρά κερδίζουμε χρόνο. Αυτό με οθεί να πιστεύω και να είναι θέση της Ένωσης Κεντρών, σημειώστε τη, και σας είπα η Ένωση Κεντρών θα είναι ένα κόμμα που θα αγαπήσετε πολύ και θα τρέξετε από πίσω να το στηρίξετε, από εκδίκηση προς τους απατεώνες που ψηφίζατε. Μόνο και μόνο για να τους εκδικηθείτε που σας κατέστρεψαν τη ζωή. Λοιπόν, πιστεύω ότι ανυποχώρητα το πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να παραιτηθεί άμεσα ο κύριος Σαμαράς για να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση οικουμενική. Ούτε να πάμε σε εκλογές, αυτό που λέει ο Τσίπρας, λέει τρέλες. Να πάμε σε εκλογές, τι να βγει αυτός. Και άμα βγει αυτός, η χειρότερη για τον ίδιο είναι να βγει. Η χειρότερη η έκβαση θα είναι να βγει. Γιατί θα απογοητεύσει μέσα σε ένα τριήμερο. Δηλαδή θα είναι η μεγαλύτερη φαρσοκομωδία να βγει ο Τσίπρας. Και γι' αυτό τόνισαν στην Οικουμενική να συμμετάσχει και ο Τσίπρας, επιμένω. Να συμμετάσχει και ο Τσίπρας, αφού είναι πρώτο κόμμα τώρα. Και αφού λέει ότι έχει άλλη λύση, να το αναθέσουμε και την Πρωθυπουργία ακόμη. Και το Υπουργείο Οικονομικών να πάει να διαπραγματευτεί, να δούμε τα κότσια του. Να δούμε αυτές τις αντιλήψεις του περί άλλου δρόμου, να δούμε τι είναι επιτέλους, να λυθεί ο γρίφος. Γιατί εδώ η Ελλάδα θα λιώνει, σαν το πάγο θα λιώνει και ο Τσίπρας θα λέει έχω άλλες λύσεις. Δηλαδή το απόλυτο τρελοκομείο. Η μία κυβέρνηση θα μας στραγγίζει και θα μας εξοντώνει, η δε αντιπολίτευση θα λέει έχω άλλες λύσεις. Το απόλυτο τρελοκομείο είναι αυτό. Γι' αυτό πιστεύω που θα οδηγήσει σίγουρα στην πτώχευση, έτσι. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει η οικουμενική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Τσίπρα τώρα, χωρίς εκλογές. Και να του πούμε, σου δίνουμε τρεις μήνες να διαπραγματευτείς, να δούμε υπάρχει αυτή η άλλη λύση, ο άλλος δρόμος που επαγγέλεσε. Έτσι θα λυθεί το ζήτημα. Διότι υπάρχουν ανόητοι άνθρωποι που πιστεύουν τον Τσίπρα. Υπάρχουν άνθρωποι με ελαφρότητα, επειδή τους αρέσει να λένε, που λέει δεν θα κόψουμε μισθούς, δεν θα κόψουμε συντάξεις, αυτά είναι ευχάριστα και εμένα μου αρέσουν. Αν μπορούσε ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή να κάνει τη χώρα να μην πτωχεύσει, να την κρατήσει δηλαδή ζωντανή και να μην κόψει τίποτα μισθούς και συντάξεις και να επιστρέψει αυτά που κόψαν οι άλλοι, αυτός θα ήταν ο Μεσσίας. Λοιπόν, ρόλο Μεσσία επαγγέλλεται ο Τσίπρας. Και επειδή υπάρχει τρελολαός που τον ακολουθεί, θα μου επιτρέψετε το λέω, δεν το λέω υβριστικά, το λέω δηλαδή τρελολαό, λέω αυτό το κομμάτι λαού που ακολουθεί το ευχάριστο, χωρίς να κρίνει αν είναι και εφικτό. Φρονώ λοιπόν ότι αυτός ο γρίφος πρέπει να λυθεί, γιατί και οι ξένοι που θα βάλουν λεφτά. Θα σκέφτονται αν αύριο ο Σαμαράς στις δημοσκοπήσεις ήδη είναι πίσω. Αν αύριο πάει ακόμη πιο πίσω και πέσει η κυβέρνηση. Και έρθει ο άλλος και δεν αναγνωρίσει τα χρέη και πει σας τα τρώω. Αυτό δεν πει ο Τσίπρας. Σας τα τρώω όσα δώσατε. Δεν αναγνωρίζω χρέη. Πού θα δίνουν οι άλλοι λεφτά. Πού σε ένα τρελό λαό να δίνουν λεφτά. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι. Αλλά τα ποσά μεγαλώνε. Δεν είναι ας πούμε ένα δις και τρία δις και τα χαρίζουμε ξέρω εγώ στην όμορφη Ελλάδα επειδή είχε το Σοκράτη και επειδή είχε το Θουκυδίδη που λέει ο Καρατζαφέρης, χαρίζουμε ένα ποσό. Άλλο αυτό. Αυτό εντάξει, αν το πάρουμε έτσι αλλάζει. Αλλά αν θέλουμε μια ισοτιμία, αν θέλουμε μια χώρα αξιοπρεπή, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και σοβαροί. Λοιπόν, το θέμα του Τσίπρα πρέπει να λυθεί. Γιατί ο κύριος γυρίζει, κυκλοφορεί από χώρα σε χώρα και θα τρελάνει όλο τον κόσμο. Λέγοντας ότι διάφορα πράγματα, όταν τα συγκεφαλαιώσω αυτά που λέει, στο τρελοκομείο τον οδηγώ. Με συγχωρείτε, δηλαδή λέει να ενώσει τους φτωχούς λαούς εναντίον ποιον. Δεν ξέρω εναντίον ποιον θα. Όλοι οι λαοί θέλουν να μην τους κόβουν μισθούς. Οι λαοί όμως μπορούν να εγγυηθούν ότι μια επιχείρηση βγαίνει να τους δίνει τους σωστούς μισθούς.
Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να κόβονται μισθοί? Δεν νομίζω, θα είναι πολύ κακός αυτός ο άνθρωπος αν θέλει όντως να κόβονται μισθοί. Το ζήτημα είναι πώς μια επιχείρηση κρατιέται στη ζωή όταν οι εργαζόμενοι παίρνουν μεγάλους μισθούς. Δεν γίνεται εύκολα αυτό. Σήμερα ζούμε την εποχή του ελεύθερου ανταγωνισμού. Σήμερα για να βγεις να κάνεις εξαγωγές πρέπει να είσαι φτηνός και ποιοτικός. Επομένως, η ζωή ίδια βάζει κανόνες. Αγαπάει πιο πολύ τους εργαζομένους ο Τσίπρας από μένα. Εγώ βγήκα και από εργατική οικογένεια, ενώ αυτός είναι γιος ενός μεγάλου εργολάβου. Άρα λογικά, εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης αγαπώ τον εργάτη, τον αγρότη, τον εργατοϋπάλληλο, τον αγαπώ πολύ περισσότερο από ότι ο Τσίπρας. Αλλά δεν είμαι απατεών να του πω ψέματα. Να του λέω αυτά που λέει. Να ενωθούν οι φτωχοί για να κάνουν την επανάσταση των φτωχών. Περάσαν οι εποχές αυτές πλέον. Περάσαν οι... Εγώ μιλώ με ανθρώπους που είναι στην Ισπανία, στην Ιταλία κτλ. Οι οποίοι έχουν πια καταλήξει στο ότι το χρήμα βασιλεύει παντού. Η ισχύς του χρήματος βασιλεύει παντού. Μία δηλαδή επιχείρηση αν δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια, αν δεν καταφέρνει να έχει τεχνογνωσία και ένα προϊόν εξειδικευμένο, είναι χαμένη. Γιατί ο άλλος σου λέει τσατσάρα και από την Κίνα να είναι τσατσάρα, όταν είναι φτηνή θα την πάρει και ο Έλληνας δεν θα πουλήσει καμία τσατσάρα. Ας είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζούμε σε μια πάρα πολύ σκληρή εποχή. Στην εποχή του απόλυτα ψυχρού ανταγωνισμού. Συναισθηματισμοί υπάρχουν μόνο για να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Όταν ο κόσμος μένει άνεργος, έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα, αν είσαι πολιτικός, και σου λέει θέλουμε δουλειά και όχι ανεργία. Τότε τι θα του απαντήσεις? Ήθελα να παίρνετε μεγάλο μεροκάματο, αλλά με συγχωρείτε, έκλεισε ο βιομήχανος στην εργασία. Τι θα του απαντήσω? Ή θα του απαντήσω αυτό που λέει ο Τσίπρας, να τα κάνουμε όλα κρατικά? Στον τόπο αυτό έχουμε πολύ πικρή πείρα όταν είναι όλα κρατικά, πόσα ελλείμματα δημιουργούν. Δεν έχουμε, ήταν η Ολυμπιακή κρατική, τη θυμόσαστε? Ήταν η βιομηχανία ζάχαρης κρατική, τη θυμόσαστε τι έκανε? Η Δοδόνη ήταν η κρατική. Ξέρετε πόσο η Αγροτική Τράπεζα έχει πληρώσει τη Δοδόνη? Έχετε λογαριάσει? Η Εσκιμό, το Εσκιμό, το εργοστάσιο. Η μεγαλύτερη εταιρεία που ήταν σχεδόν στη Μεσόγειο παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών. Κρατική δεν ήτανε? Δεν θυμόσαστε τι έγινε? Ένας Κανελόπουλος μόνο στη Βουλιαγμένης την εποχή εκείνη της πασοκικής διοίκησης δεν θυμάμαι πόσα δισεμπόρευμα πήρε και δεν πλήρωσε. Να θυμηθούμε τον άλλο τον Καμπάνη στην ΕΒΟ που φόρτωσε δύο καραβιές όπλα και πληρώθηκε με πέτσινη επιταγή και το κράτος έχασε τα λεφτά του επί Ανδρέα Παπανδρέου, και είναι τον Καμπάνη, θυμόσαστε, της ελληνικής βιομηχανίας όπλων. Τι να θυμηθούμε δηλαδή? Υπήρξε υπευθυνότητα σε αυτόν τον τόπο, σε ό,τι λέγεται κρατικό? Και εγώ θα αγαπούσα κάποια πράγματα να μην είναι κρατικά. Πολύ θα το ήθελα. Τα ΑΛΤΑ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Εθνική Τράπεζα, μια τράπεζα, η ΔΕΗ, με μεγάλο πάθος τα λιμάνια, τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια, η Ολυμπιακή. Γιατί να μην έχει η Ελλάδα κρατικό αερομεταφορέα? Αλλά αφού την είχαν κάνει στέγη αργομίσων, τη φτωχεύσανε. Τη φτωχεύσανε την Ολυμπιακή. Τίποτε δεν εσεβάστησαν. Επομένως, μιλούμε για χαμένες πατρίδες όταν μιλάμε για
κρατικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν η σωστή διοίκηση να είναι βιώσιμες και κερδοφόρες. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Σαμαράς πρέπει να φύγει, γιατί και αυτή η επιχείρηση που κάνει τώρα άρον-άρον να ξεπουλήσει όλα το ελληνικό, τον ΟΠΑΠ, τη ΔΕΣΦΑ, δεν ξέρω τι λέει, κάτι άλλο εκεί, κάτι, πολλά πράγματα να πουλήσει, θα τα πουλήσει για ένα κομμάτι ψωμί και αυτός πάλι τώρα. Απορώ που δεν φοβάται τη φυλακή, καταρχάς. Εγώ να ήμουν πρωθυπουργός και να πούλαγα τη Δοδόνη μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ, θα φοβόμουν να μην πάω φυλακή. Δεν θα έβαζα υπογραφή ποτέ. Θαυμάζω το θάρρος του Σαμαρά που βάζει τους ανθρώπους του να βάζουν υπογραφή σε τέτοια ξεπουλήματα. Αλήθεια σας το λέω. Όταν είσαι δημόσιος λειτουργός και βάζεις την υπογραφή σου να πουληθεί ένα πράγμα, και το πράγμα αυτό που λέτε σε εξευθελιστικές τιμές, αντιλαμβάνεστε ότι είσαι στο προθάλαμο της φυλακής. Δηλαδή αν αύριο πέσει ο Σαμαράς και έρθει μια άλλη κυβέρνηση και του πει, γιατί τα πούλησες ρε, έλα μέσα, τράβα φυλακή, τι θα κάνει ο Σαμαράς. Θα πει, με πιέζαν οι ξένοι και ήθελα να δείξω ότι κάνω ιδιωτικοποιήσεις. Πώς, τέτοια, σε εξευθελιστικές τιμές. Λέει, απογοητεύτηκε από το ότι δεν βγήκε απόφαση στη συνεδρίαση της προηγούμενης Τρίτης. Δεν το κατάλαβα. Περίμενε έτσι τόσο με τέτοια ευκολία να εγκριθεί πακέτο 200 δις ευρώ για την Ελλάδα χωρίς να ανοίξει μύτη, χωρίς... Αν το περίμενε είναι αφελής. Μεγάλο το πακέτο. Εγώ είδα σας λίγο την Αυστριακή υπουργό προσερχόμενη στο Eurogroup που είπε ότι θέλουμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε την Ελλάδα, αλλά λεφτά άλλα δεν μπορούμε να βάλουμε. Του είπε και λέω τώρα τι γίνεται του τη δω. Μόνο αυτό που δήλωσε αυτή, δήλωσε ότι σήμερα δεν θα βγάλουμε καμία απόφαση. Και σας είπα, η απόφαση που θα βγει μεθαύριο τη Δευτέρα, θα είναι απόφαση πολιτικό μανιφέστο. Δηλαδή, ναι, σας στηρίζουμε, προχωρήστε και θα βλέπουμε πώς πάτε και αναλόγως θα πράττουμε. Τέτοιο πράγμα θα είναι. Υπόσχεση για το μέλλον θα είναι. Να βάλουν τα τάλαρα από τώρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν ξέρω πώς θα το συσκευάσουν, πώς θα το παρουσιάσουν, αλλά η φιλοσοφία της απόφασης που θα ληφθεί θα είναι η σταδιακή σωτηρία της Ελλάδος, της Ελλάδος που αποδεικνύει έμπρακτα τη συμμόρφωσή της εις το πρόγραμμα. Δηλαδή, κορσές πολύ στενός, σε γυναίκα πολύ χοντρή, όπως είναι η Ελλάδα. Αυτό θα είναι. Πολύ στενός κορσές στην πιο χοντρή χώρα της Ελλάδα, του κόσμου, που είναι η Ελλάδα η καλομαθημένη. Αυτό θα είναι η απόφαση της Δευτέρας. Και μην έχετε, ακούστε και τον Πρετεντέρη, ακούστε και τον άλλο τον Πορτοσάλτε, όπως λέγεται στο Sky, ακούστε και τον Ευαγγελάτο, όλους ακούστε τους, αλλά όπως και να σας παρουσιάσουν τη συσκευασία, σε όσο χρυσό κουτί και να σας την προσφέρουν, να ξέρετε ότι είναι το χρονικό μιας φοβερής λιτότητας και εκεί πιστεύω ότι θα αρχίσει ο ρόλος της Ένωσης Κεντρών, γιατί με τις πρακτικές που ακολουθούνται η λιτότητα δεν θα αποδίδει και θα έχουμε δύο τεινά, και ανάγκη συνεχών δανείων επιπλέον και ανάγκη λήψης νέων μέτρων, ενώ η Ένωση Κεντρών εξασφαλίζει πάταξη της πολυθεσίας, πάταξη της δεύτερης τρίτης σύνταξης,
Απαγόρευση στους συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ να εργάζονται. Απόλυση από το δημόσιο των αργομίστων μόνο. Ακούστε, εγώ έχω δώσει έγκριση για το κόμμα μας δηλαδή να είναι υπέρ των απολύσεων. Δεν ελέγχεται μέσα τα... Ναι. Να είναι υπέρ των απολύσεων μόνο των αργομίστων. Και το συζήτησα αυτό και με δημοσιογράφους της επαρχίας και με υποψηφίους που μου τηλεφωνούν, λέει, με ρωτήσανε στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων ποια είναι η θέση μας. Λέω να γίνει έρευνα των τελευταίων 10 ετών τι αρμοδιότητες είχαν οι υπάλληλοι και αν διαπιστωθεί ότι τινές από αυτούς δεν είχαν αρμοδιότητες να απολυθούν. Εκεί γιατί να τους λυπηθώ. Συγγνώμη, γιατί να λυπηθώ ένα υπάλληλο, ένα παχύδερμο που μόνο έπαιρνε μισθό και δεν προσήρχεται στη δουλειά. Γιατί να λυπηθώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ θα θελήσω να στηρίξω και τον τελευταίο δημόσιο υπάλληλο να μην απολυθεί. Αλλά αυτόν που δουλεύει, αυτόν που είναι αργόμισθος, έτσι σαδιστής, σου λέει, θα με πληρώνετε, κάθομαι γιατί είμαι φίλος του Γιακουμάτου ή φίλος του Βαρβετσιώτη ή φίλος του Κουλούρη ή φίλος έτσι. Με βάλανε νταβατζή στο δημόσιο να παίρνω το μισθό μου. Αυτόν θέλω να απολυθεί. Το λέω ευθέως. Από τους δημοσίους υπαλλήλους θέλω να απολυθούν οι επίορκοι και οι αργόμισθοι. Και γι' αυτό από τη Βουλή ζητώ να απολυθούν όλοι. Δεν ζητώ στη Βουλή στους υπαλλήλους να εξισωθούν τα δικαιώματά τους με τα δικαιώματα των υπολείπων δημοσίων υπαλλήλων. Ζητώ να απολυθούν της Βουλής, διότι είναι αργόμισθοι, δεν προσέρχονται, πάνε μόνο το μισθό. Από τους 1.700 δουλεύουν μόνο 100 άτομα. Οι πρακτικογράφοι, οι φωτοτυπίες, κάτι... Δεν είναι... Μην το συζητάμε τώρα στη Βουλή τι γίνεται. Αργόμισθοι είναι 90%. Ζητώ απόλυση των υπαλλήλων της Βουλής. Είδα προημερών, τυχαία άνοιξα το κανάλι της Βουλής και είδα μια ακρίτα και έκανε εκπομπή αυτή, μια ακρίτα που έκανε παλιά στο Μέγκα, νομίζω ένα τηλεπαιχνίδι. Κόρη της ακρίτα. Έκανε εκπομπή. Έχουν διορίσει όλους τους δικούς τους. Το κανάλι της Βουλής είναι στέγη αργομιστίας. Η Βουλή η ίδια. Πράγματι θα έπρεπε να γκρεμιστεί να χτίσουμε μια καινούργια. Θα μου πεις τι φταίει το κτίριο. Μα και το κτίριο θυμίζει την ατιμία, τη σαπίλα. Ακόμη και το κτίριο αυτό έχει συνδεθεί τα τελευταία 40 χρόνια με κλεψιές, με απατεωνιές, με προδοσίες, με κάθε είδους ενέργειες που προσβάλλουν την τιμή και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Είναι ξεκάθαρο. Όταν είδα αυτή την ακρίτα, λέω τι ήταν. Αυτή έκανε τηλεπαιχνίδι στο Μέγκα και είχε εκεί εκπομπή. Αυτή προφανώς μισθοδοτείται από τη Βουλή. Μισθοδοτείται. Έχουν διορίσει δημοσιογράφους στο κανάλι της Βουλής που είναι πολυθεσίτες, που είναι δηλαδή και σε εφημερίδες και σε άλλα κανάλια και στην ΕΡΤ. Έχουν διορίσει. Καταλαβαίνετε τώρα δηλαδή, το πανηγύρι συνεχίζεται. Και ζητούν από το συνταξιούχο να ζήσει με πεντάρες. Το πανηγύρι συνεχίζεται κανονικά. Δέστε γύρω σας. Δέστε γύρω σας. Βλέπω τα παπαγαλάκια των καναλιών, εκείνο τον πολίτη. Ένα πολίτη στην ΕΡΤ. Εκείνος εκεί με κάτι μαλλιά προς τα πάνω, ο οποίος βγήκε και έλεγε ότι η Ελλάδα θα πάρει τη δόση της, έλεγε, έκανε εκπομπή πριν γίνει η σύνοδος της Τρίτης, της παρελθούσης Τρίτης, στο κρατικό κανάλι και διαβεβαίωνε ότι η Ελλάδα θα πάρει τη δόση, μην ανησυχείτε, θα μπει σε έναν δρόμο, είναι θέμα χρόνου να μπούμε στην ανάπτυξη. Του λέγανε οι άλλοι κάποιες δυσκολίες και αυτά και αυτός ήταν απόλυτα πεπισμένος ότι η Ελλάδα σώθηκε. Τι να πω. Δηλαδή για να εξασφαλίσει αυτό το ψωμάκι του πρέπει να γίνει λιβανιστήρι της κυβέρνησης.
Αυτός ο άνθρωπος και ο κάθε τέτοιος, δεν είναι μόνο αυτός, οι πάντες είναι πανομοιότυποι. Πανομοιότυποι. Η ρέπλικα του κυρίου αυτού είναι οι πάντες, δεν είναι ότι έπιασα αυτόν και... Λοιπόν, που εξαργυρώνουν τα γραμμάτια τους, λιβανίζοντας κόμματα σάπια, κόμματα που έπρεπε να έχουν νομικά διαλυθεί εξαιτίας των ενεργειών τους και εξαιτίας της ζημιάς που έχουν κάνει στην Ελλάδα. Και όμως ο Κύριος αυτός πρέπει να παρουσιάζει, ας είναι βροχερή ημέρα, ας έχουμε θύελλα, πρέπει να παρουσιάζει ηλιόλουστη τη μέρα. Αυτή είναι η αποστολή ενός δημοσιογράφου όταν είναι λιβανιστήρι. Να έχουμε θύελλα, να έχουμε τσουνάμι και αυτός να μιλάει για ηλιόλουστη μέρα. Αυτή είναι η αποστολή, ότι όλα πάνε καλά. Τι να σας πω, τι να σας πω. Για να δούμε από πλευράς ώρας που βρισκόμεθα. Ναι. Να διαβάσουμε λίγο εδώ τι λένε διάφοροι φίλοι. Ο κύριος Σταύρος λέει, άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή σας, κύριε Λεβέντη, να τάσεστε εναντίον της πώλησης δημόσιας περιουσίας, όπως λόγω χάρη παραλίες, προς δημιουργία ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, λιμανιών, αεροδρομίων κλπ. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τη λογική σας, δηλαδή σε αυτή τη χώρα να μην γίνει καμία επένδυση. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε επιχειρηματικά φιλικοί? Έχουμε 4 εκατομμύρια ανέργους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, κύριε Λεβέντη? Δηλαδή εσείς θέλετε να φάμε τα λυσακά μας για να μπορείτε εσείς να κάνετε μπάνιο το καλοκαίρι και να δημεύσετε και το 10% των καταθέσεών μας, όπως είπατε, και τολμάτε να τα λέτε αυτά από δημόσιο μικρόφωνο? Δηλαδή, σύμφωνα με τις απόψεις, κύριε Σταύρο, ο κύριος Σαμαράς λύνει το πρόβλημα της ανεργίας πουλώντας τα παράλια, πουλώντας τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, έτσι, πουλώντας τη Δοδόνη 20 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια ευρώ πουλήσαν τη Δοδόνη, όταν η Νέα Δημοκρατία στην Αγροτική Τράπεζα χρωστάει 150 εκατομμύρια ευρώ. 8 Δοδόνες χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στην Αγροτική Τράπεζα. Και δι' αυτού του τρόπου νομίζετε ότι θα πιάσει δουλειά ο κόσμος που είναι άνεργος. Ότι είναι άνεργος το βλέπω. Σας ερωτώ κάτι. Επενδύσεις δεν λέω να μην γίνουν. Και να δώσουμε και γενναία κίνητρα. Η Βουλγαρία δίνει 5 χρόνια να είσαι αφορολόγητος για να πας. Ορίστε. Η Βουλγαρία 5 χρόνια δίνει όποιος πάει να είναι αφορολόγητος. Επενδύσεις, τι εννοώ εγώ όταν κουβεντιάζω, συλλογίζομαι για επενδύσεις? Εννοώ να στήσουμε βιομηχανίες, να στήσουμε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις διαμετακομιστικές, διαμετακομιστικές επιχειρήσεις, να στήσουμε υψηλής τεχνολογίας, που είναι σοβαρής και άμεσης απόδοσης, επιχειρήσεις, εκεί δηλαδή που έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα. Όταν πάω να πουλήσω τα παράλια της Αττικής, σκλαβώνω τις επόμενες γενιές, κύριε Σταύρο, να μην μπορούν να κάνουν μπάνιο. Πηγαίνετε στο Grand Resort, προς το λαγό νησί εκεί είναι, και προσπαθήστε να κάνετε μπάνιο. Θα βγουν κάτι μαντραχαλάδες να σας δείρουνε και να σας πούνε να απομακρυνθείτε. Αν αυτό γίνει σε όλη την παραλία, εγώ θέλω να κάνω μπάνιο, θέλω να διαφυλάξω τα παράλια της Ελλάδος για τα παιδιά μας. Μετά την έκθεση του ελληνικού, ήθελα να είναι σημείο περιπάτου. Την ήθελα, γιατί η Αττική δεν έχει αυτή τη στιγμή που να κάνεις ένα περίπατο. Αν
την δώσω να κάνει κτίρια ο κάθε κατάρ ή ο κάθε, να μην πω τη λέξη, αυτός θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτός θα κάνει ό,τι, όπως η σύμβαση που έκανε ο Καραμαλής με τον Νιάρχο για τον υποδρόμο είναι εξευθελιστική. Ένα θα δώσει ο Νιάρχος, θα κάνει κάτι κτίρια για το ελληνικό δημόσιο, 20 παίρνει. Εις το 20 απλούν αμείβεται και παίρνει ελευθέρους χώρους να τους κάνει ό,τι θέλει. Και το θέμα είναι τι θα κάνει και σε τι κατάσταση θα είναι η παραλία του υποδρόμου. Σε τι κατάσταση θα είναι σε 2-3 χρόνια η παραλία του υποδρόμου, γιατί πρέπει ο Νιάρχος να κερδίσει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ ψάχνω επιχειρηματίες να έρθουν να επενδύσουν, που θα επενδύσουν στη βιομηχανία, θα επενδύσουν στην ενέργεια, στην υψηλή τεχνολογία και στον τουρισμό, αλλά στον τουρισμό όχι κλείνοντας την Αττική. Έχουμε νησιά να δώσουμε, ακόμη Παρθένος είναι ο τουρισμός σε πολλά νησιά για να γίνουν οργανωμένα συγκροτήματα. Που και τα νησιά θα ανέβουν βιωτικά, θα ανέβουν δηλαδή από πλευράς εισοδήματος και ο τουρίστας θα βρίσκει, οι Έλληνες ή ξένος, συγκροτήματα σύγχρονα. Να πάμε δηλαδή εκεί που δεν θα ενοχλήσω τη ζωή του Έλληνα μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Ενώ αν επιτρέψω αυτή την τρέλα του Σαμαρά να χτίσει τα παράλια από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, είναι σαν να ορθώνω τύχη προς νότον. Ναι. Τύχη, μην τυχόν και κάνει κανείς μπάνιο. Μην τυχόν και δει την ακτή της Ελλάδος. Αυτή την ακτή για την οποία πολέμησαν τόσοι προγονείς μας, θα την κλείσουν τώρα ξενοδόχοι. Αυτό είναι εξευτελισμός. Επιτρέψτε μου, κάντε ένα λάθος. Στο άγχος σας να γίνουν επενδύσεις, πουλάτε τα ημάτια σας. Ενώ εδώ θέλει σχεδιασμό, θέλει ψυχραιμία και τα πουλάτε και τσάμπα. Να πω ότι παίρνετε λεφτά. Εγώ σας λέω στη θέση του Σαμαρά, θα φοβόμουν να υπογράψω, μην πάω φυλακή και στη Δωδόνη και στο Ελληνικό. Θα φοβόμουν να υπογράψω. Και ο Παπανδρέου ήταν πονηρός, μίλαγε για Κατάρ, Κατάρ την έκανε, παραιτήθηκε, υπογραφή δεν έβαλε. Να την βάλει ο Σαμαράς, να πάει τη φυλακή ο Σαμαράς. Εγώ δημοσίως του λέω του Σαμαρά, να την κοπανίσει, να φύγει. Έγινε πρωθυπουργός έστω 5-6 μήνες, ναι, και να μείνει άλλους 5 μήνες, ποιο το κέρδος τώρα. Εδώ πέρα, αν γίνει το ατύχημα στα χέρια του και σκάσει η βόμβα της πρόχευσης, θα πάει και φυλακή. Λοιπόν, τώρα που μπήκαμε σε φτώχευση, η εξουσία δεν είναι, ας πούμε, το άρμα το βασιλικό να διασχίζει στους δρόμους και να χειροκροτήσει. Η εξουσία τώρα είναι πάνω σε αναμένα κάρβουνα να κάτσεις. Να εξηγούμε, δεν αλλάζει. Μην έχετε και την εξουσία, την εικόνα του ρωμαϊκού, του Ρωμαίου αυτοκράτορα που γυρίζει χειροκροτούμενος στο Κολοσσέο. Μην έχετε τέτοιες. Τώρα είναι, όποιος αναλάβει την εξουσία στην Ελλάδα, πρέπει να είναι πρακτικός, πρέπει να είναι άνθρωπος συγκροτημένος, ψύχρεμος, τεχνοκράτης και να μην παρασύρεται από αυτά που λέτε. Θέλετε δουλειά. Δουλειά δεν θέλατε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια δεν θέλατε δουλειά. Θέλατε δουλειά στο δημόσιο, ε? Πότε ξυπνήσατε, κύριε Σταύρο? Πότε ξυπνήσατε, κύριε Σταύρο, και θέλετε βιομηχανίες και ξενοδοχεία? Μέχρι πρόπερση προφανώς θα θέλατε ΔΕΗ και ΟΤΕ, δημόσιο, ε? Αυτό θα θέλατε, ε? Εντάξει. Ο κύριος Διομήδης, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα όσα λέτε. Και εγώ που άκουγα τον Δράγκα και βάραγα παλαμάκια με τις ανοησίες του, τώρα που σας ακούω καταλαβαίνω ότι η Ευρώπη δεν είναι το αδιφάγο θηρίο που την παρουσιάζουν τα μεγάλα κανάλια. Παρακολούθησα και την προηγούμενη εκπομπή στο κανάλι που παρουσιάζει ο κύριος Γκουλουμιάν και στο Web TV της Αντιδιαπλοκής, ναι, και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό που έλεγε, ότι έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο σαν η μοναδική χώρα που κατάφερε να αποτινάξει το ζυγό της διαφθοράς και της διαπλοκής από πάνω της.
Επίσης η εκπομπή, ναι, εντάξει, λέει για διάφορα πράγματα. Εάν θέλετε πλην των εκπομπών που γίνονται στο έξτρα, που γίνονται κάθε Σάββατο βράδυ 12.30 με 2.30 και κάθε Δευτέρα πρωί 6.30 με 7.30, δεν είναι επανάληψη η εκπομπή της Δευτέρας, έτσι, είναι άλλη εκπομπή. Άρα, έχουμε, πότε γίνονται στο έξτρα οι εκπομπές του πολιτικού μαραθωνίου, του Βασίλη Λεπτήρη, γίνονται 12.30 με 2.30 Σάββατο βράδυ και πρωί Δευτέρας 6.30 με 7.30. Προς διευκόλυνση όλων των. Μπορεί να μην είναι και οι ώρες απόλυτα βατές και να σας αρέσουν, αλλά υπάρχει δυνατότητα μετά να δείτε τις εκπομπές αυτές στο ίντερνετ ό,τι ώρα θελήσετε, στο αντιδιαπλοκή.gr. Μπαίνοντας και εκεί που μπαίνετε μέσα, λέει βίντεο εκπομπές Βασίλη Λεβέντη, κάθε κλικ και βλέπετε όλες τις εκπομπές και τις εκπομπές που κάνω στην επαρχία, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα κλπ. Λοιπόν, στο αντιδιαπλοκή.gr μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, λέει αριστερά μια καταφόρηση στήλη, λέει πολλά πράγματα, λέει Web TV. Πατώντας εκεί κάθε βράδυ γίνεται εκπομπή. Web TV του αντιδιαπλοκή.gr. Με ζωντανές εμφανίσεις συνεργατών και εγώ ίδιος πολλές φορές έρχομαι. Εάν δούμε εδώ ο κύριος Γιώργος, γεια σας κύριε Λεβέντη, θα ήθελα να πω τη γνώμη μου για το θέμα της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα εννοεί. Επιχειρήσεις. Πώς? Α, κρατικές επιχειρήσεις, όχι επιχορήγησεις. Για μένα μπορεί να γίνει μια επιχείρηση κρατική βιώσιμη μόνο όταν το κράτος είναι δημοκρατικό. Οι κρατικές μας επιχειρήσεις απέτυχαν μόνο επειδή είχαμε σάπια δημοκρατία, διορισμένους και κομματόσκυλα. Σωστό. Ναι. Αλλά ο κύριος Σταύρος τόσο πολύ με παρεξήγησε ο προηγούμενος, νόμιζε ότι τάσουμε κατά των επενδύσεων. Τάσουμε κατά των επενδύσεων που πρώτον πουλιώνται κοψοχρονιά, δημόσια γη, να πουλιέται κοψοχρονιά, και δεύτερον που στο μέσο μακροπρόθεσμα θα είναι θηλιά στο λαιμό των παιδιών μας. Να μην μπορούμε να κάνουμε ένα περίπατο, να μην μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο, να μπορεί να κάνει ο Γερμανός και ο Αυστριακός μπάνιο στην Ελλάδα, και να μην μπορεί ο Έλληνας, αυτό θα το φέρω πολύ βαρέως εγώ, αν έχω βάλει υπογραφή σε κάτι τέτοιο. Όση ανάγκη και να έχουμε, πρέπει να σκεφτούμε τις επόμενες γενιές, να μην βάλουμε υπογραφές που υποθηκεύουν τη ζωή των επομένων γενεών. Είναι το πρώτο για την Ένωση Κεντρών αυτό. Όση ανάγκη και να έχω. Κάναμε τα λάθη μας. Φτωχεύσαμε τη χώρα μας. Τουλάχιστον μην καταστρέψουμε και τη ζωή παιδιών, εγγονιών κλπ. Μην το κάνουμε και αυτό. Γιατί θα έχουμε πια, θα μας αχουγιάζουν και οι επόμενες γενιές. Η κυρία Άννα λέει, κύριε Λεβέντη, είμαι κάτοικος επαρχίας και σας παρακολουθώ μέσω διαδικτύου, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε το έξτρα εδώ. Δυστυχώς, στον τόπο μας οι επαναστάτες της 21ης Απρίλη, οι χουντικοί δηλαδή, έκαναν περισσότερα από τους μπλε και τους πράσινους δημοκράτες. Έσχος. Γι' αυτό η Χρυσή Αυγή έχει γκαζώσει στα ποσοστά. Εμείς σαν πραγματικοί κεντρώοι προσπαθούμε να αντασταθούμε ψηφίζοντας τη μόνη σωστή επιλογή, την Ένωση Κεντρών και τον Βασίλη Λεβέντη. Τώρα να έχουν γκαζώσει η Χρυσή Αυγή δεν το νομίζω. Τους εμφανίζουν τα κανάλια ότι ανεβαίνουν. Εγώ δεν νομίζω να ανεβαίνουν. Να σας πω πώς εξηγώ αυτό που λένε ότι η Χρυσή Αυγή ανέβηκε και έφτασε 9-10%. Η Χρυσή Αυγή είναι το 6%, δηλαδή το ποσοστό του Καρατζαφέρη έχει. Ο Καρατζαφέρης κατεστράφει κυρίως από τη Χρυσή Αυγή. Να εξηγούμε, αυτό είναι ο Καρατζαφέρης που είχε ένα 5-6, έχει μηδενιστεί τώρα και αυτό το ποσοστό έχει πάει όλο στη Χρυσή Αυγή. Απλά τι γίνεται, ο κόσμος από τα άλλα κόμματα είναι δυσαρεστημένος και στις έρευνες που γίνονται, στις δημοσκοπήσεις, δεν απαντούν όλοι οι δεξιοί ότι είμαι δεξιός. Δεν είναι δημοκρατία, ούτε οι πασοξίδες απαντούν είμαι πασοξής. Ένα μικρό ποσοστό έχει θάρρος και λέει είμαι. Οπότε, στο 100 έχει η Χρυσή Αυγή 6, 5, ίσως και μπορεί και να μειώνεται σιγά σιγά. Γιατί αντιβλέπουν όλοι τι φασίστες είναι και τι μούρες είναι. Αλλά όταν
κάνουμε ανάλυση του ποσοστού επί του 70, γιατί το 30 απορρίπτει, τότε το 6 γίνεται αυτομάτως 10. Αλλά αυτό γίνεται τώρα, στις εκλογές πάλι θα αλλάξει. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή όταν το πεδίο αναφοράς των μετρήσεων είναι 100, η Χρυσή Αυγή έχει 6. Όταν το πεδίο αναφοράς, γιατί πολλοί κόσμος είναι θυμωμένος λόγω των μέτρων και δεν απαντά, δεν δηλώνει, λέει άστε στο διάλογο, δεν απαντά στα τηλέφωνα που του γίνονται. Όταν το πεδίο αναφοράς είναι 70, αυτομάτως το 6, γιατί της Χρυσής Αυγής λένε ναι είναι. Γιατί είναι φασίστες, ακροδεξί. Γιατί αυτή δεν είναι δυσαρεστημένη αυτή με το κόμμα τους. Αυτή είναι ευχαριστημένη με το κόμμα τους. Γιατί φασιστικό κόμμα ήθελαν και φασίστες είναι. Συνεπώς το 6 γίνεται αριθμητικά 10. Το καταλάβατε. Γιατί πολλοί κόσμος από τα άλλα κόμματα είτε δεν θέλει να μιλεί, δεν τα πιστεύει, έπαυσε να τα πιστεύει και δεν απαντά ναι. Όσοι ξέρετε από μαθηματικά θα ξέρετε ότι όταν έχεις τα 100 6, στα 70, στα 70 το 6 γίνεται 11, όταν το 70 κόβει από τους άλλους. Δηλαδή όταν το ποσοστό το 30, αυτό που κόβεται από το 100 και γίνεται 70, αφαιρείται από τους άλλους αλλά από σένα όχι. Έτσι είναι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ ένας κύριος τι λέει. Κοντεύει να τελειώσει η πρώτη ώρα. Λοιπόν, όπως ξέρουν όλοι οι Έλληνες, τα μνημόνια απέτυχαν. Το 2009, όταν χρειάστηκε η Ευρώπη να παρέχει ειδική στήριξη στην Ελλάδα, υπέθεσε πως ό,τι κάνει το ΔΝΤ σε άλλες χώρες θα γίνει και στην Ελλάδα και θα δρομολογηθεί η λύση. Δεν λήφθηκαν όμως υπόψη οι ιδιαιτερότητες της χώρας, όπως έχετε τονίσει και εσείς κύριε Λεβέντη, και έτσι έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό εδώ και κάποιο καιρό η Τρόικα έχει αναθέσει σε ειδικούς κοινωνικούς επιστήμονες να ερευνήσουν αυτές τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας για να προσαρμόσουν κατάλληλα το πρόγραμμα ώστε να γίνει αποτελεσματικό. Οι ρήτρες που τέθηκαν είναι μία από τις απόρριες της Τρόικας που μαθαίνει από τα λάθη της και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Δεν ξέρω πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό, γιατί δεν ξέρω αν κοινωνικοί επιστήμονες όπως τους λέτε θα μπορέσουν να ερευνήσουν τις ιδιαιτερότητες. Η πρώτη ιδιαιτερότητα που έχει αυτός ο λαός, ξέρετε ποια είναι, αγαπητέ μου φίλε, δεν λέτε, μάλλον λέτε το όνομά σας, αλλά δεν χρειάζεται. Ξέρετε ποια είναι η πρώτη ιδιαιτερότητα? Ότι το ρουσφέτη το έχει μέσα του ο Έλληνας. Δηλαδή τώρα, αν βγω εγώ πρωθυπουργός και πω, σας διορίζω, όλοι θα έρθουν με την Ένωση Κεντρών. Δηλαδή, ο Έλληνας έχει ταυτίσει την ανάμειξή του στην πολιτική με το να διορίσει το παιδί του. Αυτή την ιδιαιτερότητα, όσο και να την παρουσιάσουμε στους Γερμανούς ή τους Αυστριακούς, είναι αδύνατο να την καταλάβουν, γιατί αυτοί ψηφίζουν ένα κόμμα αν είναι δεξί, ή αν είναι σοσιαλιστές, ή αν είναι κεντρό, ή αν είναι ξέρω εγώ. Ψηφίζουν το κόμμα λόγω ιδεολογικής ένταξης. Δεν το ψηφίζουν συμφεροντολογικά. Δεν βιοπορίζονται από το κόμμα. Αυτή τη λόγω την ιδιαιτερότητα δεν μπορεί να την καταλάβουν. Επίσης, οι Γερμανοί δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει ύφεση. Ειδικά για την Ελλάδα η λέξη ύφεση είναι κάτι το πολύ σημαντικό, που δεν μοιάζει με την ύφεση που έχουν άλλοι λαοί. Και η Πορτογαλία έχει ύφεση. Αλλά στην Ελλάδα τι κάνουν, κουμπώνονται. Βγάζουν τα λεφτά και τα έχουν στα σεντούκια. Βγάζουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Δηλαδή μισούν τη χώρα τους κάποιοι. Αυτό δεν νομίζω να συμβαίνει σε άλλη χώρα. Μπορούν αυτό οι κοινωνικοί αναλυτές να το περιγράψουν και ειδικά να το εξηγήσουν? Δεν μπορούν. Μετά ο Έλληνας θέλει να βγαίνει στη σύνταξη στα 40 του. Ο Γερμανός ούτε το διανοείται. Εγώ λέω στους αστυνομικούς που μου λένε μερικοί, παίρνουμε μικρή σύνταξη. Λέω και μόνο που 47 χρονών βγαίνετε συνταξιούχοι, αυτό και μόνο, και μισθό να μην παίρνατε καθόλου, τότε 47 χρονών θα είστε στο καφενείο και θα σας φέρνει 1500 ευρώ ο ταχυδρόμος, όταν στο Βερόπουλο εργάτης παίρνει 560 ευρώ.
Αυτό και μόνο λέω είναι φοβερό, γιατί έχουν το θράσος και λένε δεν αμείβονται. Δεν αμείβονται. Αφού δεν αμείβονται, γιατί πάνε στην αστυνομία? Γιατί έρχονται στα γραφεία μας και βάζουν μέσο οι γονείς για να πάνε τα παιδιά τους στην αστυνομία αφού δεν αμείβονται? Μου το εξηγήσετε? Γιατί θέλουν όλοι στο δημόσιο να μπουν στα ΕΛΤΑ, να μπουν στα ΚΕΠ, να μπουν στα μουσεία, κλητήρες, όλοι τέτοιες δουλειές μου ζητούν. Γιατί αυτό, αφού λένε ότι η μισθή είναι χαμηλή? Πιστεύω λοιπόν, αγαπητό μου παιδί, εσύ που στείλεις αυτό το μήνυμα, ότι οι ιδιαιτερότητες των Ελλήνων δεν εξηγούνται εύκολα από κοινωνικούς αναλυτές. Και θα πέσουν έξω και στις νέους προϋπολογισμούς. Εσείς ελπίζετε, είστε, ότι δεν είναι ελπιδοφόρες τη φορά αυτή οι μετρήσεις και τα προγράμματα θα υλοποιηθούν. Θα δείτε ότι αυτός ο λαός θα του παίρνεις μέτρα και κουστούμι, θα του κάνεις μετά πρόβες και δεν θα του πηγαίνει το κουστούμι. Θα δείτε τι θα δείξει η πράξη. Γι' αυτό περισσότερο, τι πιστεύει ένας κεντρών, περισσότερο ο ελληνικός λαός θέλει να τον ρίξει στο φιλότιμο. Όχι αυτό που κάνει ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου, του βαράνε στο κεφάλι. Του βαρέσανε στο κεφάλι του πολίτη. Και ο πολίτης πήρε ανάποδες. Πρέπει πια ένας πρωθυπουργός να μιλήσει στο φιλότιμο στον Έλληνα, να φέρει στο φιλότιμο. Να τον καλέσει να δουλέψουμε όλοι να ανορθωθεί η χώρα. Αυτή φρονώ, αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς θα έπιανε πιο πολύ. Τον Έλληνα όταν ας πούμε τον βάζεις κάτω και τον παράς, αντιδρά αντίθετα από ό,τι υπολογίζεις. Αυτός είναι ο λόγος αποτυχίας. Ζητώ, επειδή πάμε σε διάλειμμα και θα ακούσουμε τώρα το πεντάλεπτο της Ένωσης Κεντρών. Ζητώ παρέτηση του κυρίου Σαμαρά και συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης αμέσως. Και στην οικουμενική αυτή κυβέρνηση θέλω να μετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είμαι αντίθετος να μετάσχει και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρών. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ, δεν νομίζω εγώ, έχω άλλα καθήκοντα γιατί θέλω να περιοδεύσω ανά την Ελλάδα να φέρω τις αρχές του κέντρου κοντά στον απλό επαρχιώτη. Τον επαρχιώτη εγώ τον τιμώ πολύ και θέλω να είμαι κοντά του. Θέλω να καταλάβει ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Ένωσης Κεντρών και των άλλων απατεωνίστικων κομμάτων. Ελπίζω ότι το μέλλον για να είναι επιτυχημένο χρειάζεται η συνταγή της Ένωσης Κεντρών. Ειδικά η πάταξη της πολυθεσίας, η πάταξη της δεύτερης τρίτης σύνταξης, η απαγόρευση στους συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 1.000 όμως ευρώ. Όχι αν παίρνει 500, αν παίρνει 500 δούλεψε και κάποια άλλη δουλίτσα. Αλλά όποιον παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ απαγορεύεται να εργάζεσαι. Η απόλυση από το δημόσιο των αργομίστων, η απόλυση από τη Βουλή των Συγγενών των Βουλευτών, η επιστροφή των απασπασμένων στις μονάδες, στις υπηρεσίες τους, η κατάργηση της χρηματοδότησης των κομμάτων και όλων των προνομίων των βουλευτών, είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, έτσι. Η απαγόρευση να υπάρχει μισθός είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα πάνω από 3.000 ευρώ, Golden Boy είσαι, νικητής της Τράπεζας της Ελλάδας είσαι, θα πάρεις 3.000, η χώρα πτώχευσε. Δεν μπορεί να παίρνεις εσύ 20 και 25. Λέει, έκανε τη θυσία ο Προπόπουλος και παίρνει, όχι κύριε, 3.000. Και αυτές λύανε πυκός, που έπρεπε μερικοί να έχετε και φιλότιμο να μην πάρετε τίποτα. Κάποιοι που έχετε λεφτά, πρέπει να είχατε και λίγο φιλότιμο αυτή τη φτωχευμένη χώρα να τη λυπηθείτε λίγο. Έτσι να εξηγούμε. Τώρα θα ακούσουμε το πεντάλεπτο της Ένωσης Κεντρών. Κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω οι ώρες της εκπομπής. Είναι στο έξτρα, είναι 12.30 με 2.30 Σάββατο βράδυ και 6.30 με 7.30 το πρωί της Δευτέρας. Έτσι, το πεντάλεπτο της Ένωσης Κεντρών τώρα.